Ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Άλκη Ζέη με Μολύβι Φάμπερ νούμερο 2. Όλα σε ένα σύννεφο μέσα από την ώρα που μπήκαν οι Γερμανοί ως τη μέρα που ήρθε η Διδός σπίτι μας και τα μάτια της έβγαζαν φωτιές. Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου του 1941. Ο μπαμπάς έλειπε στη δουλειά. Ήταν 11 το πρωί. «Από εδώ και πέρα», είπε η Διδό, «κρατάμε στα χέρια μας την ελευθερία μας. Ιδρύθηκε το ΕΑΜ». «Τι είναι αυτό?», ρώτησε η Λενούλα. «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο», είπε η Διδό και λαμπουκοπούσε ολόκληρη. «Έλλη μου», είπε στη μαμά, «από εδώ και μπρος θέλω τη βοήθειά σου. Θα μου είναι πολύτιμη». Ύστερα κλείστηκε με τη μαμά στην τραπεζαρία και βγήκαν έπειτα από αρκετή ώρα. «Εντάξει, Διδό μου, με μεγάλη μου χαρά», είπε η μαμά μας και μιλούσε όπως τότε που της έλεγε η Διδό να πηγαίνει στις επιδείξεις μόδας στην Τσούχλου και στην Παπαστεφάνου και η μαμά το βρήκε ενδιαφέρον. Αναρωτιόμασταν λοιπόν τι ήταν αυτό το καινούριο που τόσο άρεσε στη μαμά μας. «Μάθαμε τη Σκάρον η θίτσα μας, μια από τις πρώτες γυναικείες ομάδες αντίστασης του ΕΑΜ. Μόλις μετά την απελευθέρωση μάθαμε τα ονόματά τους. Το Σκιάχτρο ήταν η Μέλπο Αξιώτη, η όμορφη η Κέτη Ζεύγου, η πιο μεγάλη η Μαρία Σβόλου και η πιο νέα η Ηλέκτρα που βασάνισαν και εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Ερχόντανε περίπου 10 μέρες στο σπίτι, για μερικούς μήνες τουλάχιστον, και συνεδρίαζαν με τη μαμά μας μαζί. «Μη μου ανάβεις στο σπίτι μου φωτιές», της είχε πει κάποτε ο μπαμπάς, και εκείνη άναβε πυρκαγιές. Δεν συνέβηκε όμως τίποτα και κανείς δεν πήρε είδηση. Ποτέ κανείς, και στην κατοχή και αργότερα. Δεν υποπτεύθηκε ότι στο σπίτι μας κάτι έτρεχε. Ούτε υποπτεύθηκε την όμορφη και κομψή κυρία Ζέη που έβγαινε, αφού είχαν φύγει όλες, με ένα παλτό από την Τζούχλου ή την Παπαστεφάνου και μια μεγάλη δερμάτινη τσάντα γεμάτη ποιος ξέρει τι, που της έδιναν οι γαβουρλούδες και κάπου το πήγαινε και γύριζε πριν έρθει ο μπαμπάς από τη δουλειά. Και όσο για μας, η Διδό μας έβαλε να κάνουμε την πρώτη αντιστασιακή μας πράξη. Μόλις έφευγαν όλες, εμείς ανοίγαμε διάπλατα την μπαλκονόπορτα γιατί η τραπεζαρία μύριζε σαν τεκές. Κάπνιζαν όλες τους σαν φουγάρα και με μεγάλες πετσέτες διώχναμε τον καπνό. Όταν άνοιξαν τα σχολεία και ξέραμε πως ήταν η μέρα που ερχόντανε οι αυγουλούδες, έτσι τις είχαμε βγάλει με την αδερφή μου, τρέχαμε μόλις σχολούσαμε στο σπίτι για να προλάβουμε να αερίσουμε πριν γυρίσει ο μπαμπάς από την τράπεζα. «Είστε σπουδαίες ανεψούδια μου», μας πένευε η θίτσα. Εμείς δεν καταλαβαίναμε καθόλου γιατί είμαστε σπουδαίες κι εγώ. Συλλογιζόμουν πως αν μας έπιαναν οι Γερμανοί και μας εκτελούσαν, τι θα γραφότανε μετά για μας. Έπεσαν ηρωικώς γιατί ανέβαιζαν πετσέτες.